669 είναι το βιβλίο Ισαΐας ο προφήτης και το κεφάλαιο Ξι Σίγμα. Το τελευταίο κεφάλαιο του Ισαΐα του προφήτη, 66 κεφάλαιο από τη σελίδα 669. 66 κεφάλαιο, Ξι Σίγμα κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Σελής 669. Ούτω λέγει Κύριος, ο ουρανός είναι θρόνος μου και η γη υποπόδιο των ποδών μου. Ποιος είναι ο οίκος τον οποίον ηθέλετε οικοδομήσει, διεμέ, και ποιος είναι ο τόπος της αναπαύσεώς μου, διότι χείρ μου έκαμε πάντα ταύτα και έγιναν πάντα ταύτα, λέγει Κύριος. Εις τίνα λοιπόν θέλω επιβλέψει, εις των πτωχών και συντετριμένο το πνεύμα και τρέμοντα το λόγο μου. Όστι δε σφάζει βούν, είναι όσο φωνεύων άνθρωπον. Όστις θυσιάζει αρνίων, όσο κόπτων κοινός λαιμών. Όστις προσφέρει προσφοράν εξαλφίτων, όσο προσφέρον αίμα χείριον. Όστις θυσιάζει, όσο ευλογών είδωλων. Ναι, αυτοί έκλεξαν τα σωδούς αυτών και η ψυχή αυτών ιδύνεται εις τα βδελίγματα ευτών. Κι εγώ λοιπόν θέλω εκλέξει τα εις αυτούς ολέθρια και θέλω φέρει επ' αυτούς όσα φοβούνται. Διότι κάλουν και ουδείς απεκρίνετο, ελάλουν και δεν οίκουον, αλλά έπρατον το κακό ενώπιόν μου και έκλεγον το μη αρεστόν εις εμέ. Ακούσατε το λόγο του Κυρίου εις οι τρέμοντες των λόγων αυτού. Η αδελφή σας ήτινε σας μισούσι και σας αποβάλουσιν ένεκεν του ανώματός μου. Είπα να δοξαστεί ο Κύριος, πλην αυτός θα φανεί εις χαράν σας, εκείνη δε θέλουσιν κατεσχυνθεί. Φωνή κραυγής έρχεται εκ της πόλεως, φωνή εκ του ναού. Φωνή του Κυρίου, ως της κάμνη ανταπόδοση εις τους εχθρούς αυτού. Πριν κυλοποννήσει, εγέννησε. Πριν έλθω στην υπόνη αυτή, ελευθερώθηκε, εγέννησε ένα σενικόν. Τι σήκουσε τι ούτων πράγμα, τι είδε τι αυτά, ήθελε γεννήσει η γη εν μια ημέρα, ή έθνος ήθελε γεννηθεί εν ταυτό, αλλά εσιών άμα κυλοπώνησεν, εγέννησε τα τέκνα αυτής. Εγώ φέρον εις την γέναν, δεν ήθελον κάμι να γεννήσει, λέγει ο Κύριος. Εγώ κάμνω να γεννώσει, ήθελον κλείσει την μήτραν, λέγει ο Θεός σου. Εφράνθητε μετά της Ιερουσαλήμ και αγάλεστε με ταυτής, πάντες οι αγαπώντες αυτήν. Χαρείτε χαράν με ταυτής, πάντες οι πενθούντες δι' αυτήν, δια να θυλάσετε και να χορταστείτε από τον μαστόν των παρηγοριών αυτής, δια να εκθυλάσετε και να εντρυφήσετε εις την αυθονία της δόξης αυτής. Διότι ούτω λέγει Κύριος ιδού, εις αυτήν θέλω στρέψει την ειρήνη ως ποταμόν και την δόξα των εθνών ως χήμαρον πλημμυρούντα. Τότε θέλετε θυλάσει, θέλετε βασταχθεί επί των πλευρών και κολακευθεί επί των γονάτων αυτής. Ως πεδίον το οποίο παρηγορεί η μήτηρα αυτού, ούτως εγώ θέλω σας παρηγορήσει και θέλετε παρηγορηθεί εν τη Ιερουσαλήμ. Και θέλετε η δί και η καρδία σας θέλει εφρανθεί και τα οστά σας θέλουν συνανθίσει ως χόρτος. Και η χείρ του Κυρίου θέλει γνωριστεί προς τους δούλους αυτού, η δε οργή προς τους εχθρούς αυτού. Διότι ιδού ο Κύριος θέλει ελθεί εμπειρή και άμαξε αυτού θέλουν συνείστε ως ανεμοστρόπυλος για να αποδώσει την οργήν αυτού με ορμήν και την επιτίμησεν αυτού με φλόγα πυρός. Διότι εμπειρή Κυρίου και εν τη μαχαίρα αυτού θέλει κριθεί πάσα σάρξ και υπεφωνευμένη του Κυρίου θέλουν συνείστε πολύ. Οι αγιαζόμενοι και οι καθοριζόμενοι εν τε σκήπης εις κατόπιν του άλλου αναμφανδών τρώχοντες χείριον κρέας και τα βδελίγματα και των ποντικών ούτι θέλουσιν καταναλωθεί ομού, λέγει Κύριος. Διότι εγώ εξεύρω τα έργα αυτών και τους διαλογισμούς αυτών και έρχομαι δια να συνάξω πάντα τα έθνη και τας γλώσσας και θέλω συνελθεί και δει τη δόξα μου. Και θέλω στήσει σημείων μεταξύ αυτών και τους εσωσμένους εξ αυτών. Θέλω εξ αποστήλης τα έθνη, εις Ταρσής και Φούλ και Λούδ, ή την εσύρουσιν τόξον εις Τουβάλ και Ιαβάν, εις τας νήσους τας μακράν, ή την εις δεν ήκουσαν τη φήμη μου, ουδέ είδον τη δόξα μου. Και θέλω συγκηρύξει τη δόξα μου μεταξύ των εθνών. Και θέλω συμφέρει πάντα στους αδελφούς σας εκ πάντων των εθνών προσφοράν εις τον Κύριον επί ύπων,
και επί αμαξών και επί φορείων και επί μειώνων και επί ταχυδρόμων ζώων προς το Άγιον μου όρος στην Ιερουσαλήμ, λέγει Κύριος, καθώς τα τέκνα του Ισραήλ φέρουσιν την εξαλφή των προσφοράν εν καθαρό αγκείο προς τον οίκον του Κυρίου. Και προσέτη θέλω λάβει εξ αυτών ιερείς και λεβίτες, λέγει Κύριος, διότι ως οι νέοι ουρανοί και οι νέα γη, τα οποία εγώ θέλω κάμει, θέλω συνδιαμένη ενωπιών μου, λέγει Κύριος, ούτω θέλει διαμένη το σπέρμα σας και το όνομά σας. Και από νέα σελήνη ως άλλης και από Σαββάτου ως άλλου, θέλει έρχεστε πάσα σάρξ για να προσκυνεί ενώπιον μου, λέγει Κύριος, και θέλουν συνεξέλθει και οι δίτα κόλλα των ανθρώπων, είτε εσεστάθησαν παραβάτε εναντίον μου, διότι ο σκόλιξ αυτόν δεν θέλει τελευτήσει και το πύρα αυτόν δεν θέλει σβεστεί και θέλουν συνείστε βδέλυγμα εις πάσαν σάρκαν. Αμήν. Το τελευταίο κεφάλαιο του Ισαΐα του προφήτη, του οποίου το όνομα είναι «Ο Κύριος είναι η σωτηρία», «Ο Κύριος σώζει». Δικαίως οι μελετητές της Γραφής αποκάλεσαν αυτόν πέμπτον Ευαγγελιστή, καθώς είναι αυτός ο οποίος σχεδόν προφήτευσε τα πάντα περί του Ιησού Χριστού, για τη γέννησή του εκ Παρθένου, για τη σταύρωσή του, για την Ανάστασή του. Σχεδόν τα πάντα περί του Ιησού Χριστού προφήτευσε ο Ισαΐας ο προφήτης. Και στο τελευταίο κεφάλαιο αποκαλύπτει ο Θεός μέσα από τον Ισαΐα τον προφήτη τι θα κάνει ο Κύριος, τι θα κάνει ο Κύριος τις έσχατες ημέρες, πώς θα το κάνει ο Θεός και ποια θα είναι τα αποτελέσματά του. Είναι ένα κεφάλαιο που έχει προβληματίσει όλους, μα όλους αυτούς που μελετάνε τη Γραφή. Είναι ένα κεφάλαιο, είναι ένας λόγος Θεού και ο λόγος του Θεού δεν δύναται να αναιρεθεί. Είναι ένας λόγος του Θεού ο οποίος θα πραγματοποιηθεί και το μέγα μυστήριο το οποίο αποκαλύπτει ο Θεός είναι τη διάκριση που θα κάνει ανάμεσα στους ανθρώπους. Τι θα κάνει λοιπόν με τους ανθρώπους, πώς θα τους διακρίνει, πώς θα το κάνει και ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Και έτσι λοιπόν ο Θεός αρχίζει, μιλώντας τότε βέβαια για το λαό Ισραήλ, μιλώντας σήμερα όμως για το νέο λαό Ισραήλ, την Εκκλησία του Θεού, και όπως θα δούμε αδελφοί αγαπητοί, αναφέρεται αποκλειστικά στις έσχατες ημέρες, αναφέρεται ο Λόγος του Θεού σε εμάς και στις εκκλησίες του Θεού που υπάρχουν, καθώς είναι γεγραμμένο επίσης ότι τις έσχατες ημέρες εξήκοντα θα είναι οι βασίλισσες, ογδοήκοντα οι παλακές, αναρρύθμιτοι οι νεάνιδες, αλλά μία θα είναι η περιστερά μου, η αμόμητός μου, η Αγία μου. Αυτή που γεννήθηκε από την μητέρα της, την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, μοιάζει στη μητέρα της, εργάζεται και ενεργεί όπως η μητέρα της, όπως η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Και το πρώτο δηλαδή το οποίο ο Θεός θέλει από μας να κάνουμε, όταν βρήκαμε χάρη ενώπιον του Θεού και επειδή βρήκαμε χάρη ενώπιον του Θεού και μας αναγέννησε ο Θεός κατά χάρη δια της απλής πίστεώς μας ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, είναι ο Μεσσίας, είναι εκείνος τον οποίον απέστειλε ο Πατήρ και καθώς πιστέψαμε, επικαλεστήκαμε το όνομά Του και κατά το Λόγο Του επίσης, που είναι γεγραμμένο όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, του Κυρίου θα σωθεί και μας ο Πατέρας μας έσωσε, μας αναγέννησε, εις ελπίδα ζώσα, έγραψε τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής, μας ευλόγησε και έκαμε τον Ιησού Χριστόν Κύριό μας και Θεό μας. Αυτός είναι ο δάσκαλός μας, αυτός είναι ο καθηγητής μας, αυτός είναι ο σωτήρας μας, αυτός είναι ο Θεός μας όπως είπα, αλλά αυτός είναι και ο φίλος μας και ο αδελφός μας. Είναι το πιο οικείο πρόσωπο που μπορεί να έχει ο οποιοσδήποτε άνθρωπος επί της γης. Το πιο φιλικό πρόσωπο που μπορεί να έχει ο κάθε ένας άνθρωπος ανεξαρτήτως ηλικίας, από μικρά παιδιά μέχρι γέροντες, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε διαφοροποίησης ή διαφορετικότητας των ανθρώπων. Μορφωμένος, λιγότερο μορφωμένος, πλούσιος, όχι πλούσιος. Οποιαδήποτε διαφορετικότητα και αν υπάρχει στη ζωή των ανθρώπων και για οποιονδήποτε άνθρωπο,
ο Πατέρας έχει προσδιορίσει τον Ιησού Χριστόν σαν τον καλύτερο φίλο του, τον οποίο μπορεί να βρίσκει όποτε θέλει, να του μιλάει με τη βεβαιότητα ότι ο Ιησούς Χριστός τον ακούει και να περιμένει να ακούσει και τη φωνή του Χριστού με τη βεβαιότητα ότι ο Ιησούς Χριστός θα του μιλήσει. Έτσι λοιπόν ο Πατέρας Θεός απευθύνεται τότε στους Ισραηλίτες, σήμερα στην Εκκλησία Του, αποκαλύπτοντας κάτι το οποίο πλέον είναι γνωστό σε μας, ότι ο ουρανός είναι ο θρόνος μου και η γη είναι υποπόδιο των ποδών μου. Και έχει ένα ερώτημα. Ποιος είναι ο οίκος, τι είδους οίκο θα οικοδομήσετε για μένα και ποιος είναι ο τόπος, τι κατ' είδος τόπο θα φτιάξετε για να αναπαυθώ. Και βέβαια ο οίκος του Θεού εν γέννη, ξέρουμε ότι είναι η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, ο οίκος του Θεού, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Αλλά ο οίκος του Θεού είναι και το σώμα μας, καθώς το Πνεύμα το Άγιο μετά την αναγέννησή μας κατοικεί μέσα μας. Το ερώτημα λοιπόν το κύριο είναι τι είναι αυτό που οικοδομείτε στην προσωπική σας ζωή, γιατί οίκος Θεού είναι και η οικογένειά σας, γιατί όπου οι δύο ή τρεις είναι στηριγμένοι εκεί ανάμεσα σε αυτούς είναι ο Χριστός. Ποιος είναι ο οίκος τον οποίο οικοδομείτε? Ποιος είναι ο τόπος που περιμένετε να αναπαυθώ εγώ ο Θεός? Είναι ένα ερώτημα που απευθύνεται στον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά, σαν άτομο, σαν οικογένεια και σαν εκκλησία. Τι είναι αυτό το οποίο οικοδομείτε? Γιατί για να οικοδομήσεις κάτι πρέπει να θυσιάσεις άλλα. Δεν μπορείς να οικοδομήσεις χωρίς να θυσιάσεις. Θα θυσιάσεις χρήματα, κόπο, προσπάθεια. Θα κάνεις θυσίες στην προσωπική σου ζωή. Θα αφήσεις άλλα πράγματα. Δεν θα παρασύρεσαι από τις φωνές των ανθρώπων, των οικείων σου, των φίλων σου, των συγγενών σου. Τώρα είναι ο έσχατος καιρός που κάθε ένας από μας οικοδομεί τον οίκον του. Τον προσωπικό του, το σώμα του, την οικογένειά του και την εκκλησία που μας πρόσθεσε ο Χριστός. Ο Θεός λοιπόν μιλάει, τι είδους οίκο οικοδομείτε εσείς και ποιος είναι ο τόπος που πιστεύετε ότι εγώ θα αναπαύομαι, το Πνεύμα μου το Άγιο θα αναπαύεται? Δεν έχετε καταλάβει ότι όλα αυτά τα πνευματικά που συμβαίνουν στη ζωή σας εγώ τα κάνω και δικά μου είναι? Ό,τι και να κάνετε εγώ το κάνω και ό,τι έχετε δικό μου είναι. Το θέμα είναι λοιπόν πώς διαχειριζόσαστε στην πραγματικότητα αυτά τα οποία εγώ κάνω και σας δίνω. Και το συγκεκριμένο ερώτημα, σε ποιον θα επιβλέψω εγώ ο οποίος οικοδομεί οίκον και τόπον αναπαύσεως για μένα? Και αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Θα επιβλέψει με ευμένεια σε μένα ο Θεός ή όχι? Είναι το βασικό ερώτημα. Γιατί μπορεί να επιβλέπει με ευμένεια ο Θεός σε κάποιον, μπορεί όμως και όχι. Γιατί δεν υπάρχει τύχη. Δεν υπάρχουν μεταφυσικές και παραφυσικές δυνάμεις, μάγια, ξόρκια, ιδίως και μόνο για τα παιδιά του Θεού. Ο διάβολος δεν έχει καμία εξουσία στα παιδιά του Θεού. Άρα εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ο Θεός σε ποιον, πώς, σε ποιον και πώς θα επιβλέψει. Θα επιβλέψει με ευμένεια? Και την απάντηση τη δίνει ο Θεός, μόνο αυτός μπορεί να δώσει αληθινή απάντηση. Σε ποιον θα επιβλέψω εγώ? Και απαντάει, στο φτωχόν, δηλαδή στον ταπεινό το πνεύμα, όπως λέει το εβραϊκό κείμενο, στο συντετριμένο το πνεύμα, όπως λέει το εβραϊκό κείμενο, στον συντετριμένο την καρδία ή τον ησύχιο, και το κύριο και σημαντικό χαρακτηριστικό είναι στον τρέμοντα το λόγο μου. Αλλά για να επιβλέψει με ευμένεια ο Θεός σε αυτόν ο οποίος τρέμει, όχι φοβάται το Θεό, βεβαίως φοβάται το Θεό,
τρέμει στο λόγο του. Ο λόγος του Θεού για αυτόν είναι πραγματικά το α και το ω, η αρχή και το τέλος, τα πάντα. Εγώ λοιπόν θα επιβλέψω σε αυτόν βέβαια που έχει ταπεινωμένο πνεύμα, έχει συντετριμμένη καρδιά και εν γέννη κάθε ένας αναγεννημένος άνθρωπος, τον οποίο δηλαδή ο πατέρας έσωσε γιατί δέχτηκε και πίστεψε στον Χριστό, έχει αποκτήσει σαν θαύμα από το Θεό μία αλλαγμένη καρδιά, που η καρδιά πια δεν είναι λίθινη, σκληρή, αμετανόητη, που δεν μπορεί να μετανοήσει, να ταπεινωθεί, αλλά είναι συντετριμένη, και έχει αποκτήσει και ένα πνεύμα όχι αλαζονικό αλλά πράο και ησύχιο, που μπορεί και συγχωρεί. Όλοι λοιπόν οι αναγεννημένες εκκλησίες, οι αναγεννημένοι άνθρωποι, τα παιδιά του Θεού, εάν μένουν στην παρουσία του Θεού, έχουν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά. Έχουν πνεύμα ταπεινού και καρδιά συντετριμένου. Ή αλλιώς έχουν πνεύμα ταπεινού και πνεύμα ησύχιο. Πράο και ησύχιο. Και καρδιά που αγαπάει το Θεό. Αλλά όλα τα παιδιά του Θεού δεν έχουν αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι και η αιτία του να επιβλέπει ο Θεός ο Πατέρας, ο οποίος εν ιρίς το παρόδο δεν αποκαλύπτεται στην εκκλησία του, στη ζωή μας, στον άνθρωπο, παρά μόνο εν το κρυπτό στο ταμείο του και χάριν του Ιησού Χριστού. Εκεί αποκαλύπτει τον εαυτό του ο παντοδύναμος Θεός ως Πατέρας. Σε ποιον θα αποκαλύψει λοιπόν, θα επιβλέψει, συγγνώμη, με ευμένεια? Σε αυτόν που είναι αναγεννημένος, άρα έχει πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου κατά χάριν Θεού, αλλά και ιδιαίτερα σε αυτόν που τρέμει στο λόγο του τον Άγιο. Γιατί εκείνο το οποίο έβλεπε ο Θεός στο λαό Ισραήλ ήταν ότι έκλεγαν τα σωδούς αυτών και όχι την οδόν την οποία διδάσκει ο Θεός σε κάθε άνθρωπο και πρέπει να περπατήσει. Θυμηθείτε ότι στον άνθρωπο ο οποίος μετανοεί, επιστρέφει, ο Θεός υπόσχεται και εύχεται και επαγγέλλεται: εγώ θα σε συνετίσω, πρώτον. Δεύτερον, εγώ θα σε διδάξω την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς. Τρίτον, εγώ θα είμαι αυτός που θα σου συμβουλεύω. Και τέταρτον, εγώ θα σε φροντίζω, θα σε προσέχω και θα σε προστατεύω. Η οφθαλμή μου θα είναι πάνω σου. Και έρχεται τώρα ο Θεός και λέει: από όλους αυτούς που εγώ κάνω αυτά τα πράγματα κατά χάριν δια της πίστεως, γιατί δέχθηκε στον Ιησού Χριστόν, εγώ θα επιβλέψω, καθώς εργάζομαι στο να σε συνετίσω, να σε διδάξω, να σε συμβουλεύω και να σε προστατεύω, θα επιβλέψω σε αυτόν που τρέμει στο λόγο του Θεού. Αυτό όμως που έβλεπε, επαναλαμβάνω, ο Θεός ήταν ότι αυτοί έκλεξαν τα σωδούς αυτών και η ψυχή αυτών χαίρεται στα βδελίγματα του Θεού. Παρόλα αυτά θυσιάζουν, σφάζουν βόδι για το Θεό, όμως επειδή λαλούσε προς αυτούς και δεν τον άκουγαν, καλούσε αυτούς και δεν αποκρίνονταν και έπρατον ενώπιον του Θεού το κακόν και έκλεγον αυτό που δεν άρεσε στο Θεό στη ζωή τους, έκλεγαν αυτά που δεν αρέσουν στο Θεό. Και πώς ξέρει ο άνθρωπος τι αρέσει στο Θεό? Από το λόγο του. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, θέλει ο Θεός και επιβλέπει ο Θεός σε αυτούς που τρέμουν στο λόγο του. Γιατί όταν τους καλεί, επειδή τρέγουν στο λόγο του, ανταποκρίνονται. Και όταν τους μιλάει, επειδή τρέμουν στο λόγο του, απαντάνε, ακούνε. Αυτοί λοιπόν, τους οποίους έβλεπε ο Θεός τότε, θυσιάζανε βόδια, αλλά λέει ο θυσιάζον βόδι για μένα, αφού
δεν τρέμεται στο λόγο μου, είναι σαν τον άνθρωπο που φωνεύει, τον πιστό που φωνεύει άνθρωπο, αυτόν που θυσιάζει αρνίων είναι ο σοκόπτων κοινός λαιμών κλπ. Και παίρνει αποφάσεις τώρα ο Θεός. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, είναι το πολύ σοβαρό. Παίρνει απόφαση για τους μεν και για τους δε. Εκείνο που μας απασχολεί είναι πώς με βλέπει ο Θεός, από τους μεν ή από τους δε. Από αυτούς που πράττουν και τα μη αρεστά εις το Θεό και χαίρονται στα αυδελίγματα ενώπιον του Θεού, αυτή είναι η μεν. Σε αυτούς ο Θεός παίρνει απόφαση λέγοντας θα εκλέξω εις αυτούς τα ολέθρια και φοβερό και θα φέρω σε αυτούς όσα φοβούνται. Γιατί όποιος φοβάται το Θεό και ιδιαίτερα τρέμει στο λόγο του δεν φοβάται τίποτα. Όποιος όμως δεν φοβάται το Θεό και ιδιαίτερα δεν τρέμει στο λόγο του, φόβος πλημμυρίζει την καρδιά του και εκεί ακόμη που δεν υπάρχει αιτία φόβου. Και είναι αλήθεια αυτά, αδερφοί. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτά. Αντιθέτως, παίρνει αποφάσεις και για τους δε. Και απευθύνεται σε αυτούς που τρέμουν στο Λόγο του Θεού. Ακούσατε τον Λόγο του Κυρίου, εσείς οι τρέμοντες των Λόγων αυτού. Δεν λέει εσείς που είστε με πνεύμα ταπεινού, με καρδιά συντετριμμένου, γιατί αυτό εννοείται, γιατί και οι μεν, οι προηγούμενοι, είχαν πνεύμα ταπεινού τώρα, στην Καινή Διαθήκη, και καρδιά συντετριμμένου, αλλά δεν τρέμουν στο Λόγο του Θεού. Είναι αναγεννημένοι. Πιθανόν είναι και βαφτισμένοι με πνεύμα Άγιο. Αλλά δεν τρέμουν στο Λόγο του Θεού. Και έτσι ο Λόγος του Θεού απευθύνεται σε αυτούς από τους αναγεννημένους, από τις αναγεννημένες εκκλησίες, από όλους τους ανθρώπους που φοβούνται το Θεό, αλλά δεν τρέμουν στο Λόγο του Θεού. Ακούσατε το Λόγο του Κυρίου, εσείς οι τρέμοντες των Λόγων αυτού. Τα χαρακτηριστικά σας είναι, οι αδελφοί σας σας μισούν και σας διώχνουν γιατί ζείτε σύμφωνα κατά πάντα με το Λόγο του Θεού και δεν το αντέχουν αυτοί, γιατί τους αρέσουν τα μη αρεστά εις το Θεό. Σας θεωρούν φανατικούς, αυστηρούς, σας θεωρούν σκληρούς, χωρίς κοινωνικότητα, και φτάνουν μέχρι και να σας μισούν γιατί δεν αντέχουν τη ζωή που εσείς κάνετε, τον τρόπο που εσείς πλησιάζετε το Θεό και λατρεύετε το Θεό. Δεν τον αντέχουν, γι' αυτό και σας διώχνουν και ελπίζουν και προσεύχονται ότι θα δοξαστεί ο Θεός αυτούς. Και λένε ας δοξαστεί ο Θεός σε μας. Αλλά ο Θεός λέει αυτός θα μας θα φανεί σε δική σας χαρά και ευλογία και εσείς θα κατεσχυνθείτε. Και αυτοί θα κατεσχυνθούν. Και έρχεται τώρα στην κρίση. Είπαμε ότι ο Θεός παίρνει αποφάσεις. Φωνή κραυγής έρχεται εκ της πόλεως, φωνή εκ του ναού. Φωνή του Κυρίου ο οποίος κάνει ανταπόδοση εις τους εχθρούς αυτού, καθώς αυτοί οι οποίοι πράττουν τα μη αρεστά εις τον Θεό λογίζονται ως εχθροί στα μάτια του Θεού. Καθώς είναι γεγραμμένο, όποιος αγαπάει τον κόσμο, αυτός δεν έχει την αγάπη του Θεού. Και όποιος πλησιάζει τον κόσμο, εχθρός του Θεού καθίσταται. Τα πράγματα δυσκολεύουν τις έσχατες ημέρες και παίρνει σάρκα και οστά ο γεγραμμένος λόγος του Θεού. Ο άνθρωπος που αγαπάει τον κόσμο καθίσταται εχθρός του Θεού. Και εδώ το ομολογεί.
ο Λόγος του Θεού κάνει ανταπόδοση στους εχθρούς αυτού. Και τώρα η φοβερή ερώτηση που θα τολμούσα να πω βασανίζει ή ταλαιπωρεί ή φέρνει σε αμηχανία τους τρέμοντες στο Λόγο του Θεού. Είναι και γραμμένο το όρος του οίκου του Κυρίου θα υψωθεί περάνω πάντων των βουνών. Το ερώτημα είναι μέσα σε αυτά τα χάλια και μας και τα δικά μας πώς θα γίνει αυτό. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Τι μπορεί να κάνει ο Θεός αφού βλέπουμε τα χάλια. Εμείς βλέπουμε τα χάλια της πατρίδος μας αλλά και όλου του κόσμου. Όλες οι εκκλησίες είναι αποστατημένες. Όπου και να πας ο κόσμος έχει μπει μέσα. Και καθώς μπαίνει ο κόσμος μέσα στην εκκλησία βγαίνει το Πνεύμα το Άγιο, ο Παράκλητος. Και τι μένει? Μια οργάνωση ανθρώπινη που διοικείται από ανθρώπους. Ενώ η Εκκλησία του Θεού δεν είναι αυτό. Η Εκκλησία του Θεού είναι οργανισμός, είναι σώμα Χριστού, της οποίας κεφαλή είναι ο Χριστός και διοίκηση κάνει ο Χριστός μόνο. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει, τι μπορεί να γίνει? Και έρχεται η απάντηση απόλυτη από το Θεό. Πριν κυλοπονήσει η Σιών, η περιστερά μου, οι τρέμοντες στο Λόγο του Θεού, σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησία, πριν κυλοπονήσει εγέννησε. Και πριν έρθουν οι οδύνες αυτής, ελευθερώθηκε και εγέννησε αρσενικών. Έτσι θα γίνει. Θα γεννηθεί σε αυτή την εκκλησία, σε αυτή την οικογένεια, σε αυτόν τον άνθρωπο, ο παντοδύναμος Χριστός ένδοξος στη ζωή του. Τι σήκουσε και εξηγεί ακόμη περισσότερο. Ποιος άκουσε τέτοιο πράγμα, ποιος είδε τέτοια πράγματα? Είναι δυνατόν να γεννηθεί, να γεννήσει η γη ολόκληρη μέσα σε μια μέρα? Ή έθνος ήθελε γεννηθεί ταυτόχρονα σε όλη τη γη, ένα έθνος Άγιον, ένα βασίλειον ιεράτευμα, ένας λαός εκλεκτός τον οποίον εξέλεξε ο Θεός για να εξαγγείλει τις αρετές του σε μια στιγμή? Ανθρωπίνος δεν γίνεται, αλλά απαντάει ο Θεός. Αλλά η Σιών, αφού εκελοπώνησε, εγέννησε τα τέκνα αυτής. Αμέσως αφού ήλθαν οι οδύνες, η Σιών γέννησε τα τέκνα αυτής και εξηγεί και αποκαλύπτει. Εγώ ο φέρον εις τη γέννα δεν ήθελον κάμι να γεννήσει? Εγώ που φέρνω όλες τις γυναίκες στη γέννα και γεννάνε, τη Σιών, τη δική μου τη γυναίκα, λέει ο Χριστός, δεν θα την κάνω να γεννήσει? Αλληλούια! Τη δική μου τη γυναίκα, την ύμφη μου δεν θα την κάνω να γεννήσει? Εγώ κάνω να γεννώσει όλες οι γυναίκες των ανθρώπων? Θα κλείσω τη μήτρα και η δική μου η γυναίκα δεν θα γεννήσει? Μέσα σε μια στιγμή. Πώς θα γίνει αυτό? Ουχή δια δυνάμεως, δε δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Πώς εγέννησε η Παρθένος? Πνεύμα Άγιο θα έλθει επί σε, είπε ο άγγελος στη Μαρία, και θα συλλάβεις εγγαστρή χωρίς τη συμμετοχή του αραβωνιαστικού σου ή του άντρα σου ή οποιοδήποτε ανδρός. Το Πνεύμα το Άγιο θα φέρει σε γένα. Και όπως γέννησε η Παρθένος, έτσι θα γεννήσει και η τελευταία Παρθένος, η Εκκλησία του Χριστού. Η Παρθένος που το κύριο και το μοναδικό χαρακτηριστικό της είναι τρέμει στο Λόγο του Θεού. Γνωρίζει την αδυναμία της, τα λάθη της, τα γνωρίζουμε, τις αμαρτίες μας. Ξέρουμε ότι εις πολλά πτέωμεν άπαντες, αγωνιζόμαστε στον αγιασμό μας, μετανοούμε,
Αλλά έτσι όπως είμαστε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και ο Θεός λέει πράγματι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Αλλά έχετε ένα χαρακτηριστικό. Είστε η νύμφη του Υιού μου. Είστε η νύμφη του Χριστού. Και όταν ο Θεός φέρνει σε γένα όλες τις γυναίκες, δεν θα φέρει τη γυναίκα του Χριστού. Μάλιστα, εν μια στιγμή θα γεννηθεί λαός σε όλη την οικουμένη. Γιατί αυτό θα είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό εσείς που είσαστε στην Ιερουσαλήμ, στην εκκλησία μου, στην νύμφη μου, εφράνθητε μετά της Ιερουσαλήμ και αγάλεστε πάντες οι αγαπώντες αυτήν. Τρέμοντες το λόγο, πρώτο χαρακτηριστικό, δεύτερον, αγαπάμε την εκκλησία του Χριστού. Αμήν. Δηλαδή τι αγαπάμε? Τα ντουβάρια? Όχι βέβαια. Τα αδέλφια μας. Με την αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Εκπληρούνται την εντολή του Θεού που είναι να πιστεύουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού και να υπακούμε στην εντολή του Ιησού Χριστού που είναι αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Γι' αυτό μη βλέπετε και στενοχωριέστε. Μη ζείτε απογοητευμένοι και απελπισμένοι. Ποιος θα τα κάνει όλα αυτά? Ποιος θα με βοηθήσει? Ποιος θα είναι μαζί μου? Πώς θα αλλάξουν τα πράγματα? Να χαίρεστε και να αγάλεστε γιατί αγαπάτε τη Σιών. Και χαρείτε χαράν μεγάλην οι πενθούντες για αυτήν. Και η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές πενθούμε για την Εκκλησία. Αλληλούια. Λέμε Κύριε, γιατί, πώς, τι συμβαίνει? Και στενοχωριόμαστε, πενθούμε τα παιδιά μας. Και ο Χριστός λέει, επ, σταματήστε να πενθείτε. Να έχετε χαρά μεγάλη. Γιατί αν έχετε χαρά μεγάλη θα θυλάσετε και θα χορταστείτε όταν θα έλθει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου από τον μαστόν των παρηγοριών αυτής και θα μεγαλώσετε και θα εκθυλάσετε και θα εντρυφήσετε πλέον όχι στο λογικόν άδωλον γάλα αλλά στη δόξα του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Αλληλούια. Αυτό είναι το μέλλον της Εκκλησίας. Με προϋπόθεση. Τρέμοντες το Λόγο του Θεού και αγαπώντες την αγαπημένη του Χριστού. Δεν πειράζει αν σας κακολογούνε, αν λένε διάφορα, ό,τι θέλουν να λένε. Εσείς να μείνετε τρέμοντες το Λόγο του Θεού. Αμήν. Εμείς να μείνουμε τρέμοντες το Λόγο του Θεού. Και ο Θεός όταν θα έρθει η αρμόδιος ημέρα, παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, τις προσωπικές, τις οικογενειακές, τις οικονομικές, τις επαγγελματικές, τις δυσκολίες ανάμεσα στις σχέσεις των ανθρώπων, άντρας προς γυναίκα, μάνα στα παιδιά, πατέρα στα παιδιά, τις δυσκολίες μέσα στην εκκλησία, μέσα στους συγγενείς, από την πρώτη εχθρή μας θα είναι η οικιακή μας, λέει ο Λόγος του Θεού. Εσείς χαίρεστε και αγάλεστε. Αμήν. Γιατί ο Θεός θα κάνει μεγαλεία. Προτίθεται να στρέψει την ειρήνη του ο Θεός μέσα στην εκκλησία και επαναλαμβάνω στο άτομο, στην οικογένεια και στην τοπική εκκλησία την ειρήνη του σαν ποταμό. Και τη δόξα των εθνών σαν χύμαρο πλημμυρούντα. Και θα βασταχθείτε και θα κολακευθείτε επί των γονάτων αυτής σαν το παιδί το οποίο παρηγορεί η μάνα που το αγαπάει πολύ. Έτσι εγώ ο Θεός θα σας παρηγορήσω. Ωραίο μέλλον αδερφοί. Και σήμερα να πάρουμε αυτή την απόφαση. Μια ωραία απόφαση. Να τρέμεις στο Λόγο του Θεού, αδερφέ μου και αδερφή μου. Κάνε μας έτσι, Χριστέ μου, σε παρακαλώ. Κάμε όλοι να είμαστε τρέμοντες στο Λόγο του Θεού.
Να μην ξεφεύγουμε ούτε δεξιά ούτε αριστερά, ούτε ένα γιώτα ούτε μία κεραία. Αλλά κατά πάντα, όπως έκαναν όλοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, ο Δαβίδ, ο Μωυσής, να μην πω όλοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, και όπως έκαναν ιδιαιτέρως τα αδέλφια μας της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, που είναι η μήτυρ πάντων ημών. Το αποτέλεσμα, η χείρ του Κυρίου θα αποκαλυφθεί στους δούλους αυτού, η δε οργή του Κυρίου επί τους εχθρούς αυτού. Τώρα δημιουργεί δύο κατηγορίες ανθρώπων. Τους εχθρούς για τους οποίους μιλήσαμε, που είναι αυτοί οι οποίοι βάζουν νερό στο κρασί τους, όπως λένε. Δεν πειράζει και αυτό, δεν πειράζει και εκείνο. Μην είμαστε τόσο αυστηροί, μην τα λέμε τόσο αυστηρά. Μην είμαστε έτσι. Αυτούς τους αποκαλεί εχθρούς ο Θεός. Γιατί ενώ καλούσε, δεν τα ανταποκρινόντουσαν. Και ενώ μιλούσε, δεν άκουγαν. Τους άλλους, πλέον τους τρέμοντες, τους αποκαλεί δούλους και δούλες. Γιατί? Γιατί ο Παύλος λέει, ο Απόστολος, ελευθερωθέντες από την αμαρτία και δουλωθέντες εις τον Θεόν, τότε θα είναι ο καρπός μας, θα έχουμε τον καρπός μας εις αγιασμόν και το τέλος μας ζωή αιώνιος. Χειρ η κρατεά, το χέρι το δυνατό, ο βραχίων εξαπλωμένος του Κυρίου, θα αποκαλυφθεί στους δούλους αυτού και η εργή του Κυρίου στους εχθρούς αυτού. Γιατί εγώ ξέρω τα έργα όλων των ανθρώπων και τους διαλογισμούς αυτών. Εδώ λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, είναι που τρέμουμε στο Λόγο του Θεού, γιατί δεν είναι τίποτα κρυφό και αφανές στο Λόγο του Θεού. Τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα. Αλληλούια. Εγώ ξέρω και τα έργα αυτών και τους διαλογισμούς αυτών. Και έρχομαι πλέον να συνάξω όλα τα έθνη και όλες τις γλώσσες. Αυτή είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Έρχομαι να τους μαζέψω από κάθε φυλή, κάθε έθνος, κάθε γλώσσα. Ποιους? Τους τρέμοντες στο Λόγο μου. Και αγαπώντες τη γυναίκα του Χριστού, που είναι η νύμφη, η παρθένος, η περιστερά του Κυρίου. Αυτή που μένει στερεή και αμετακίνητη και δεν εκκλίνει δεξιά και αριστερά από το Λόγο του Θεού. Και θα στήσω σημαία, σημείων μεταξύ αυτών, και τους εσωσμένους θα τους στείλω παντού να ομολογούν ότι ο Ιησούς Χριστός ευαρεστείται εις τους τρέμοντες το Λόγο του Θεού. Τελειώνοντας, για να μην το διαβάσουμε όλο, πρέπει να πούμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι όποιος έχει αυτό το χαρακτηριστικό να τρέμει στο Λόγο του Θεού, ώστε κατά δύναμη, δηλαδή να πράττει ό,τι μπορεί, αλλά σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, και όταν πράττει αυτά που δεν αρέσουν στο Θεό, να μην μένει έτσι, αλλά να μετανοεί και να επιστρέφει στο Θεό ζητώντας βοήθεια, σε αυτούς ο Θεός θα μεγαλυνθεί. Με αυτούς ο Θεός θα μεγαλυνθεί. Όποιος όμως είναι όχι έτσι, σε αυτούς ο Θεός θα δείξει την αυστηρότητά του, μήπως και μετανοήσουν και επιστρέψουν. Και η αυστηρότητα του Θεού φαίνεται πρώτον από τη μοναξιά που βιώνει ο άνθρωπος, όχι τη μοναξιά των ανθρώπων που και αυτό είναι, αλλά ιδίως τη μοναξιά του Θεού. Μπαίνει στο ταμείο και στο ταμείο του, στο δωμάτιό του, κλείνει την πόρτα και δεν γίνεται τίποτα. Προσεύχεται και ο Θεός δεν τον ακούει, γιατί μιλάει ο Θεός και αυτός δεν προσέχει. Και άπαξ και δεις, μιλάει ο Θεός στους ανθρώπους, αλλά οι άνθρωποι δεν προσέχουν. Και τότε επεμβαίνει όχι με τη Χριστότητά του ο Θεός, αλλά με την αυστηρότητά του. Σήμερα λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, να πάρουμε την καλή απόφαση. Μία απόφαση που είναι μοναδική. Κύριε, κάνε με, βάλε με, γέμισε την καρδιά μου, ώστε να είμαι από αυτούς που τρέμουν στο Λόγο σου
και αγαπάν την Εκκλησία Σου, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Αλληλούια. Ας σηκωθούμε να προσευχηθούμε.